Με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον καλύτερό του συντονισμό, το παράρτημα Πελοποννήσου της Ελληνικής Ομάδας Διασωστών διοργάνωσε σύσκεψη την Κυριακή στο Λάλουκα, όπου είναι και τα γραφεία του παραρτήματος Αργολίδας. Καλεστήκαμε εδώ πέρα για να συμμετέχουμε σε αυτή την συνάντηση των παραρτημάτων της Πελοποννήσου, με σκοπό να συζητήσουμε και να δώσουμε διεξοδικές λύσεις σε ό,τι απασχολεί το μέλλον της οργάνωσης για να είμαστε πιο έτοιμοι για οποιαδήποτε χρήση και απέτηση σε περιστατικό που θα συμβεί, τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία της Πελοποννήσου, που υπάρχει αμεσότητα. Σίγουρα η οργάνωση Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει δώσει τα διαδικτυακά της και βρίσκεται παντού, ό,τι και αν. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στα τελευταία 33 χρόνια που υφίσταται σαν οργάνωση έχει δώσει πολλές μάχες εντός ή εκτός εισαγωγικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και μάλιστα έχει καταφέρει και έχει βγάλει τόσο ασπροπρόσωπη την Ελλάδα, όσο και την οργάνωση, γιατί οι συμμετοχές ήταν και καθοριστικές και πολλές, και σε περιπτώσεις που σώσαμε ανθρώπους, αλλά και σε περιπτώσεις που βοηθήσαμε μια έκβαση ενός περιστατικού. Στηρίζεται βέβαια στον εθελοντισμό. Υπάρχει κόσμος που θέλει να προσφέρει, έρχεται στην οργάνωση. Ο εθελοντισμός έτσι κι αλλιώς είναι ένα στοίχημα που βάζει κάθε κοινωνία και μάλιστα στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίξουμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται εθελοντισμός. Υπάρχει μεγάλη διάθεση. Πλην όμως στην Ελλάδα, ακόμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη που θεωρούμαστε μέλη, είναι σε εμβριακή μορφή ο εθελοντισμός. Έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξη ακόμα και εύχομαι στο μέλλον να δούμε αυτή την δυναμική να αναπτύσσεται.